Κάντε ησυχία, σας παρακαλώ, σας διαβάσω την επιστολή. Μα τι ησυχία να κάνουν, παπά μου, εδώ μας πνίγει το δίκιο. Τότε που ήταν ευκαιρία ο Γεροβαρσάμις, ο πάρεδρος της Ραψάρης, τα μύρια τράβηξε. Χτυπήθηκε, φυλακίστηκε, όμως το χωριό δεν το παρέδωσε. Εμείς τέτοιους προέδρους δεν είχαμε ποτέ. Και ούτε τώρα τους έχουμε. Με βρίζεις, ωραία μαγουλά, σαν εσύ είσαι προκομμένος και δυνατός, ανάλαβε. Ιδαλλιώς βούλωστο, γιατί σου σπάω τα ρουθούνια. Πάρεδρε, μαζεμένος με μένα, γιατί σολάκιρο τον κάμπο δεν βρέθηκε άνθρωπος που να σπάσει τα δικά μου τα ρουθούνια. Βγάλτε το σκασμό και αφήστε τα παλικαριλίκια, μη σας πάρει και σας. Η Μάρτον Θεέ μου, θα κολλαστώ πάλι σήμερα. Εμείς βρείτε έτσι το έχεις είτε αλλιώς το πάρεις. Υπογράψαμε υποταγή στον Τενή Αγά. Και ως πότε θα κρατήσει αυτό το ταλαβέρι, παπά, Εμείς το πήραμε απόφαση. Δεν προσκυνάμε το Τενή Αγά. Έχει δίκιο ο Μαγούλας, παπά μου. Αυτός είναι πρόεδρος, αυτός να βρει και τη λύση. Εμείς, χαράτσι, δεν πληρώνουμε άλλο. Είμαι πρόεδρος στο νυχτερέμι και μου σκέψει φοράδα σταλόνι. Και ποιος μ' ακούει, λέει τώρα, κανείς. Εκεί κάτω στη Λάρσα τραγουδάνε άλλον σκοπό και μαθές με το δίκιο τους. Κανένας από εμάς δεν είναι άξιος να μοιράσει δύο γαϊδουριών άχυρο. Εγώ ετελείωσα το σχολαρχείο, πάρεδρε. Και όταν ομολογάς για γραμματοσύνη, να το λέγεις δια το πρόσωπόν σου. Αν φέρουμε τα παλιά στο μυαλό μας, θα χτυπήσουμε το κεφάλι μας. Ποιος δεν θυμάται το Κονομιό, το πλούσιο μοναστήρι στην πλαγιά του Κίσαβου. Το επόθησε ο νοβελής και έστειλε χτιστάδες για να του το φτιάξουν κονάκι. Ο Καμπέκος όμως, πάρεδρος με το όνομα, έδιωξε τους χτιστάδες και μετά παρουσιάστηκε στον Πασά και του μίλησε παλικαρίσια. Πασά μου, το κορμί μου το ορίζω. Σου το δίνω, μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις, του είπε. Το μοναστήριο όμως είναι του Θεού. Δεν είναι δικό μου και δεν σου το δίνω. Αυτά όμως, παπά μου, έγιναν σε άλλα χωριά, όχι στο δικό μας. Το δικό μας το έκαψαν οι γερόντι, που υπέγραψαν αμέσως στο παραχωρητήριο στον Πασά. Το ίδιο έγινε παντού. Και καλά θα κάνουμε να μην ρίχνουμε τα βάρετα όλα στους παπάδες και στους πατεράδες μας. Στο Θεό σου, μωρέ πάρεδρε. Στο ομόλογο του Πασά είχαμε και ένα διάφορο σε ό,τι σπέρναμε. Το ιδίναμε το 1/3. Έτσι μας πήρε και ο Χορσίτ Πασά, σαν ενίκησε τον Αλή. Τώρα όμως με την προσάρτηση που γίναμε και εμείς Ελλάδα και θέλουμε να ξανασάνουμε λίγο, έρχεται ο Τεμίαγας και θέλει να μας ξανακάνει τσιφλίκι του. Αυτό είναι επτάγραφα. Για τούτο, μωρέ μαγούλα, πιάσαμε βουλευτάδες και δικηγόρους από τη Λάρισα για να λύσουν την αδικία. Γι' αυτό βγάλτε το σκασμό και ακούστε να σας διαβάσω τη γραφή που μας έστειλε ο δικηγόρος από τη Λάρισα. Και μην λέτε το καθί στο κοντό του και το μακρύ του. Λοιπόν, αρχινώ. Το που δεν πληρώσαμε τον Τεμίαγα κατά τα χαρτιά είναι άδικο. Γι' αυτό και ο Τεμίαγας έκανε μήνυση. Και όλα δείχνουν πως στο τέλος θα βγει κερδισμένος. Δηλαδή, θα βρει δίκιο ο Τούρκος και εμείς όχι? Έτσι φαίνεται. Βέβαια, και εμείς με τη σειρά μας κάναμε μήνυση στον Αγά για να γλιτώσουμε από τα αφεντηλίκη του. Μα ακούστε πρώτα να σας διαβάσω τη γραφή που μας έστειλε ο δικηγόρος από τη Λάρισα για την υπόθεση που μας καίει. Οι δίκες, αγαπητοί μου καραγκούνιδες, δεν είναι κρασί να το τελειώσει κανείς σε μια ημέρα. Ούτε πουλόσκοτο να το φάγει σε μια χαψιά. Πρέπει να έχετε υπομονή
και μην νομίζετε πως βρίσκεστε υπό των Τούρκων. Τότε ο καθής με το κομπολόγι στο χέρι και το κοιτάπι στο γόνατο ρουφώντας τον αργυλέ του ετέλειωνε σε μια ώρα 20 χρυσολογίες. Τώρα είμαστε Ελλάδα, έχουμε σύνταγμα, υπάρχουν δικαστές και δικαστήρια, εισαγγελείς και δικηγόροι που κόβουν και ράβουν. Σας ορκίζομαι ότι θα πήξει το σάλιο στο στόμα μου από το λέγιν για το συμφέρον σας. Αλλά κι εσείς μη λησμονάτε να μου στείλετε κανένα ζωντανό. Λιανό ή χοντρό και δαμάλι ακόμα δεν πειράζει. Σιγεία, σιγεία. Ή και κότες ή και κανένα ασκή κρασί από το πιο καλό. Από ό,τι καταλαβαίνω, από τον ένα παγαπώντη στον άλλο πέφτουμε. Μια στιγμή, Χαδούλη, δεν τέλειωσα ακόμα τη γραφή. Ιστερόγραφον. Το κρασί που θα μου στείλετε πρέπει να είναι από το καλύτερο, γιατί θα το στείλω πεσκέση εις τας Αθήνας. Εις άνθρωπον τρανών και πολύ χρήσιμων για την υπόθεσή σας. Θα έχω τα μάτια μου 4 δια το συμφέρον σας. Δια τούτο και κρατώ τακτικήν αλληλογραφίαν. Αυτό το είχα μυστικό, αλλά θα σας το πω. Με τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Στηριχτείτε επάνω μου. Εις το τέλος θα νικήσουμε. Και μη λησμονάτε τα πεσκέσια. Αυτά δεν μ' αρέσουν εμένα, παπά μου. Κολογκύθια νερόβραστα, ομοχωρίτες. Εμείς πάμε να διώξουμε τον Τεμή Αγά και μας ξεφύτρωσε ο δικηγόρος από τη Λάρισα να μας μασά το βιός. Μα θες έτσι είναι. Όταν κατεβαίνω στη Λάρισα και πάω να μιλήσω, ο δικηγόρος όλο στα χέρια με τυράει. Όταν του πηγαίνω αδιανός, με διάολο στέλνει. Όταν του πηγαίνω με πεσκές, είναι όλο γλύκες και ζαχαρώματα ο αφιλότιμος. Μάλιστα, κύριε πρόεδρε, καθίστε, κύριε πρόεδρε. Θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο. Άσχετα, βέβαια, αν με την υπόθεσή μας δεν κάνει τίποτα. Μωραΐτης και δικηγόρος, τι περιμένεις. Αχ, μωρέ, ελευθερία που μας έφεραν, λέω εγώ. Πλάκουσαν όλοι οι απένταροι και ξεβράκονται από την Αθήνα και κοιτάνε να μας μαδίσουν στο κόκαλο. Σου είναι μια φορά τούτη πρωτιβουσιάνη. Ερε, η αφιλότιμη. Σι πουλάνε σανό και σι ορκίζονται πως είναι μετάξι. Μας τρώγουν και μας τρώγουν και τελειωμό δεν έχουνε. Και να συλλογιστεί κανείς πως όταν ήρθαν εδώ πέρα με την κατάληψη πρωτιβουσιάνη, δεν είχανε ρούχο να φορέσουν. Άξιοι άνθρωποι μια φορά. Μας βρήκαν όλο ζωντόβολα και μας μάδισαν. Μωρέ, ακούω να ψιθυρίζεται πως ο κ. Τραχύλης, αυτός που φάγε τα πιότερα από όλους, θέλει να βάλει και για βουλευτής. Αντε, όρεξη να έχει. Η Λαρσινή, ωρε, ξένων άνθρωπο δεν τον βγάλουν βουλευτή. Σαν πως και αυτοί που βγαίνουν, είναι ντόπι. Όταν σας τα λέω εγώ δεν μ' ακούτε. Πώς κοιτάς τον Τύρναβο και έχεις τον άνθρωπό σου, αδερφέ μου. Σε ξέρει και τον ξέρεις. Κουφός και πάλι κουφός. Αυτός είναι βουλευτής. Σαν είναι, ας μας λυτρώσει από τον Τεμή Αγά και θα του δίνουμε τον ψήφο δαγκώτο. Τον Τεμή Αγά δεν το κουνά κανείς. Το ξέρουμε δα καλά όλοι. Είμαστε όμως κι εμείς. Ο καθένας ξεχωριστά κοιτάζει μόνο το συμφέρον του. Ευτυχώς έχουμε τον καθενέ να θυμόμαστε κάπου-κάπου το κοινό συμφέρον. Πες τώρα, παπά, γιατί ο καθής εδώ έχει το βουλευτή και βολεύεται σαν έχει ανάγκη. Πουλάει την ψήφο του, μα θες. Και ύστερα έρχεται εδώ και σου γεμίζει του κόσμου τα φούμαρα. Από ό,τι βλέπω, η συζήτηση δεν θα έχει καλό τέλος. Όπως πάντα, βέβαια. Καιρός να πηγαίνω. Το βράδυ έχουμε νεσπερινών. Και μη λησμονάτε το βαριόμερο το ζητιάνο που έχουμε στον αχερόνα του Μαγουλά, ε. Δεν τον λησμονάμε, παπούλη. Άντε, γεια σας. Καλό, yeah. Σας το λέω και βάλτε το καλά στο ξερό σας. Μόνο ο γιατρός είναι βουλευτής και δεν είναι λόγια σαν τον Κουφούλιακα. Ο δικός σου ο Κομπογιαννίτης. Α, με τούτο το ξέρουμε δα. Όλο ψέματα και ιδέα είναι. Απορώ πως με τέτοιο μυαλό που έχεις σε κάναμε και πάρεδρο. Μπυρμπύλη, μη σηκώνεις πρόσωπο σε μένα, γιατί σε λιανίζω! Και ποιος είσαι εσύ, μωρέ! Αυτός μάθες! Πάρευρε, θα αποθάνεις με αυτό που κάνεις! Θα αποθάνεις! Θα αποθάνεις! Θα αποθάνεις! Αγγουλά, πιάσ' το πράδυο! Ρε, Πυρμπύλη! Θα το κάνω! Έφυγα, Πυρμπύλη, πέφτα είπα! Θα το κάνω! Θα το κάνω, ρε!
να ξέρει σε ποιον κραίνει! Δίνε του, πρόεδρε! Δίνε του! Δίνε του! Καιρό είναι νομίζω ο καθένα να τραβήξει για το σπίτι του. Άντε, γιατί όσο καθόμαστε εδώ ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Άντε, δρόμο! Παράτα με ρε. Άσυχτη ρε εσύ κύριε εκεί σου. Μυστήριος άνθρωπος μια χώρα. Καλή κουβέντα δεν βγαίνει από το στόμα του. Ρε ζωντόβολα. Έμπλεξα κι εγώ μαζί σας και σάλεψε το λογικό μου. Μέχρι και σε παπά σήκωσα χέρι με εκείνον τον κουρελί το ζητιάνο που μάναψε τα μιλίνκια. Βρωμότοπος μια φορά. Ούτε μια γυναίκα της προκοπής, ούτε τίποτα. Μόνο ζητιάνοι και καραγκούνιδες. Με τσάκισε ο διαολεμένος. Μέχρι τώρα οι πουνιεριές μας έπιασαν μοντζούρι. Από ύπνο βουλευτήκαμε. Να καρτεράσε λίγο και το φαγί. Πονάω. Πονάω αφεντικό. Με βάλες και έκλωσα. Και με σακάτεψαν στο ξύλο. Θα ποθάνω που να είναι. Σταμάτα αυτές τις μαλαγανές. Δεν παίρνουν σε μένα. 100 χρονών είναι που 100 είναι το αλεπουδάκι. Δεν γίνεται. Τώρα που θα έρθουν οι χωριανοί. Κοίτα να είσαι λυπημένος. Γιατί χάθηκες μούλικο. Έρχονται. Τη δουλειά μας εμείς. Έλεος χριστιανοί, βοηθήστε μας. Έλεος χριστιανοί, έλεος. Έλεος χριστιανοί. Αχ, τα κόκαλα μου. Έλεος χριστιανοί. Αχ, βοηθήστε μας. Αχ, βοηθήστε μας. Να είστε καλά χριστιανοί. Ο Θεός να βγατεί το βιό σας. Η Παναγία να σας χωρνά. Τι έχει από εδώ το παιδί και είναι έτσι. Άρε με θάνατε να ησυχάσω. Τι ναι θέλω εγώ τέτοια ζωή. Είναι έρμος και βασανισμένος και αυτός παππούλι μου. Τι έρμος και βασανισμένος ωραί. Το παιδί χτυπήθηκε μέχρι θανάτου. Όταν φεύγαμε το πρωί από τον μπαμπά. Μπρος αυτός ξοπήσω εγώ. Είναι σαν κάτι ο δόλιος. Και τον είχα δεμένο στο γαϊδουράκι. Εκεί που περπατούσαμε, ξάφνου απαντήσαμε δύο στρατιώτες. Τούρκοι ήτανε, Αλαμάνοι ήτανε, δεν τους ξεχώρισα. Αλλά ήτανε πραγματικοί στρατιώτες. Μα σταματήσανε και ψάξανε πρώτα εμένα. Και ό,τι είχα και δεν είχα, μας τα πήρανε. Σαν πως είχα και τίποτα της προκοπής. Οι άνθρωποι γυρίκαν σφιχτοί τώρα. Δεν δίνουν στους φτωχούς. Ξεχάσαν οι χριστιανοί. Όταν δίνεις στο φτωχό, είναι σαν να δανείσεις στο Θεό. Και ό,τι λιανώματα είχα, μου τα πήραν όλα. Δεν μ' άφησαν ούτε ένα παρά. Ύστερης πήγαν κατά πάνω σε αυτό το παιδί. Αυτός φοβήθηκε και έβαλε τις φωνές. Αυτοί αγριέψανε και το σακάτεψαν στις ξυλές. Εγώ λάκησα γιατί φοβήθηκα με τυχόν έχω την τύχη του. Ωχ, τα κόκαλα μου, χριστιανοί. Ύστερες γύρισα από μια ώρα και είδα ότι μας κλέψαν όλα τα υπάρχοντά μας. Αυτά που μαζέψαμε από τους χριστιανούς. Αυτό το κακόμοιρο που τυγμένο στο αίμα. Μαύρησαν οι καιροί. Κάποτε είχαμε μονάχα τους Τούρκους στο κεφάλι μας. Τώρα γιώμησε ο τόπος, απολογιό λογιό αφεντάδες. Αχ, πως είμαι το καημένο. Λυπηθείτε με χριστιανοί. Αργό πεθαίνω. Σώπα και εσύ, Μαριόμοιρο, σώπα.
Να που βρέθηκαν χριστιανοί και μας μάζοξαν. Και φαγή μας έφεραν και κρασί. Σώπα και σχόρα τους. Μαγουλά, φέρε ένα λιχνάρι να έχουν να φωτίζονται οι άνθρωποι. Ναι, παπά. Όλα τα βλέπει ο Θεός από ψηλά. Να, βλέπεις, οι χωριανοί όλοι φέρανε και από κάτι της. Φτωχοί άνθρωποι, μα συμπονετικοί. Άσε με, ρε, σε λέω. Άσε με, τίποτα. Άσε με, σε λέω. Άσε με, σε λέω. Το λιχνάρι, Μαγουλά. Φέρ' το, να σ' αφήκω, λέει, να βάλεις φως σε αχερώνα. Γαστρωμένη γυναίκα είμαι, θέλεις πάλι κορίτσι να γεννήσω. Και τι φταίει η κόρη μου το φως. Σαν δεν ξέρεις, παπά μου, καλά θα κάνεις να πάει να ρωτήσεις στο χωριό. Σα χαιρόνα, γκαστρωμένη γυναίκα δεν ανάφτει ποτέ φως τη νύχτα. Έτσι το θέλει η παράδοση. Μόνο το παιδί στην κοιλιά σου, δεν το είσαι ένα χαιρόνα. Σοπ άντρα! Δεν θέλω κορίτσι και δεν θέλω να βάλω κακό επάνω μου. Εκάει και η καρδιά μου, παπά μου, να γεννώ κορίτσια. Τούτο δω το θέλω αγόρι. Σχώρα με. Δώσ' με εδώ το λιχνάρι. Υπηθείτε μας, χριστιανοί, τους σέρμους τους κατατρεγμένους. Μη μας αφήνετε χωρίς φως. Τούτος ο πόνος, μάνα μου, είναι χάρος. Χάρος που έρχεται τάχα. Σταματάτε, ωραία, βαριόμερη. Και μου ραγίζουν την καρδιά τα αναστενάγματά σας. Σκουθείτε να βάλετε μια βουκιά στο στόμα σας. Πειράζει που δεν έχει φως. Βλέπεις, η γυναίκα μου δεν θέλει να γίνει θηλυκό. Το έχεις εύκολα, αφέντη μου. Ο πόνος είναι αβάσταχτος. Αχ, με τέτοιο πόνο που κέφι για φαΐ. Και χωρίς φως. Σαν τα ποντίκια είμαστε οι καημένοι. Ας το Θεό σας. Δεν θα πεθάνετε και από την πείνα. Μα θες αν δεν φάτε, πώς θα γίνετε καλά. Ας το να πάει στα κομμάτια το φως. Όχι, μάνα μου. Δεν θέλω. Αχ, μάνα μου, θα πεθάνω. Σώπα, έρμο παιδί, τύχη που την έχεις κι εσύ. Αχ, μου σπαράζεις την καρδιά. Αν μπορείς να είχα κι εγώ ένα αρσενικό παιδί. Ρε και πώς θα το κανάκι. Άντε, σκουθεί τώρα να φάτε. Σας φέραμε όλα τα καλά. Ο πόνος μας ακατεύει, αφεντάδες. Ο πόνος είναι πόνος και το φαΐ φαΐ. Πεθάνω. Α, εσείς όλο το θάνατο έχετε στο στόμα σας και δεν κάνει. Θεός μου, ξέρετε. Πάμε, χωριανή, πάμε. Πάμε να τις αφήσουμε τους βαριόμιους να ησυχάσουν. Σαν πρόεδρος, από τη μεριά όλων, σας εύχομαι καληνύχτα και καλή όρεξη. Να πάτε στην ευχή του παντοδύναμου. Είσαι τρανός, ρε Τζιριτό Κωστά. Λίγες σε ένα ολόκληρο χωριό μπροστά στα πόδια στα παντοδύναμα. Ρε κουτουρνίθια καραγκούνιδες, όσο θα υπάρχετε, θα ζουν έξυπνοι άνθρωποι σαν και του λόγου μου. Βοήθα με να σηκωθώ να βάλω κι εγώ κάτι στο στόμα μου, αφεντικό. Είμαι σαν κάτοικο το καημένο. Δεν θα φας τίποτα εσύ. Μόνος μου κόπιασα, μόνος μου θα τα φάω. Ήθελα να ξέρω τι ψυχή θα παραδώσεις, αφεντικό. Μα θες αυτή που έχω. Μα θέλεις το ακάτοικο. Εδώ είναι η κόραση, εδώ η παράδεισος. Με αυτή τη ζήση που κάνουμε. Αν δεν το έχεις βάλει βαθιά μες στο τσερβέρο σου, τότε πέθανε. Είναι το καλύτερο που έχεις να κάνεις. Ο πεντάρφανος. Τι είναι αυτό το κακό που με βρήκε. Άσε τις κλάπτες, γιατί τώρα είναι η ώρα να φάω. Να χαρώ σαν πραγματικός Τσιριτόκωστας. Όχι σαν αυτός που φέρνουμε στην οικομένη. Φωνώ.
Δεν με καταλαβαίνεις. Αφού δεν σε καταλαβαίνω. Γιατί και εμένα κανείς δεν με κατάλαβε σε αυτή τη ζωή σου. Έμαθα να κλέβω, να λέω ψέματα, να με πάμε παπώντης. Έτσι με μεγάλωσαν και όλα αυτά γύρισαν επάνω στο κεφάλι μου. Δεν τα μάθες καλά. Όταν είσαι κλέφτης, να είσαι παγαπώντης κλέφτης. Και όταν είσαι καλός, να είσαι πραγματικά καλός. Όποιος στέκει ανάμεσα σε αυτά τα δυο, πάει κατά διαόλου. Ήθελα να ξέρω εσύ τι είσαι. Εγώ είμαι ο Τσιριτόκωστας, ρε. Κλέφτης και παγαπώντης. Λοποδίτης και ψυχοβγάλτης. Όλα τούτα και ακόμα περισσότερα. Ξέρεις γιατί? Ρε σακάτικο, σε ρωτάω. Ξέρεις γιατί? Δεν θες να ξέρω. Γιατί θέλω να ζω, ρε. Να τρώω! Ανέξα στραβάσου, ρε σακάτικο. Και κοίταξε γύρω στο αχούρι. Έχει γεμίσει από πιατικό με φαγί, ρε. Αυτός είμαι εγώ, ρε. Όταν τρως το βιό στο αλουνού, νιώθεις κάτι τίς, ρε. Που δεν μπορώ να στο ιστορίσω με λόγια. Είναι σε πιο τρανός, πιο δυνατός, πιο κακός. Αυτό είναι, ρε, το καλό. Τώρα οι καραγκούνιδες, ρε, κοιμούνται ήσυχα και με λυπούνται. Κι εγώ τρώω το βιός τους, χωρίς κούραση, χωρίς κόπο, ρε. Χωρίς κόπο, ρε! Χωρίς κόπο, μ' ακούς! Ένα ιατρικό. Να χαρείς αφεντικό, ένα ιατρικό. Θα πεθάνω. Και είμαι τόσο μικρός. Ούτε ιατρικό, ούτε τίποτες, ρε. Μάθε να γιατρεύεσαι μέσα από τον πόνο σου, ρε. Μάθε να γιατρεύεσαι μέσα από την αρρώστια σου, ρε. Αν τα καταφέρεις, ζήσε. Αλλιώς πέθανε. Εσύ με έβαλες να κλέψω. Εσύ φταίς που με ξυλοφόρτωσαν μέχρι θανάτου. Βοήθαμε τώρα. Τώρα τρώω. Χαίρομαι αυτά που κέρδισα από τον κοντό κόσμο. Δεν θέλω άλλες έγνες. Το μπαστούνι. Πού είναι το μπαστούνι μου? Ανατό. Δεν πρέπει να έχει κανείς εμπιστοσύνη σε κανένα σήμερα. Ισάφη, κοίτα κουτό κόσμο, τι κρατώ στις κούφτες μου. Το καλό και το κακό. Τη δύναμη και τη δειλία. Από σένα ζω, ρε κουτό κόσμο, και σε διαφεντεύω μαζί. Πονώ, αφεντικό. Με έβαλες και έκλεψα. Και με σακάτεψαν στο ξύλο. Κι είπες στους χωριάτες παραμύθια. Ακούω στρατιώτες, Τούρκοι και Αλαμάνοι. Βοήθαμε, αφεντικό. Πονάω. Στην υγειά σου, Μουτζούρι. Σε αυτόν τον κόσμο πάντα θα υπάρχουν κουτί και έξυπνοι. Θέλει το Θεός, ήθελε να βάλει μια τάξη και είπε: βάλε τους χαζούς να υποφέρουν και τους έξυπνους σαν τον Τσιριτόκο να τους τριγάνε. Πόσο πολύ πιστεύω σε αυτόν τον Θεό. Περίμενε, ανοίγω. Γεια σου, Βαλαχά. Μήπως σε είδε κανείς, ρε? Όχι, αδερφέ μου. Μη σκιάζει. Δεν σε βλέπω στα κέφια σου σήμερα. Με πειράζει ο τόπος, ρε Μίχο. Εγώ δεν είμαι φτιαγμένος να ζω εδώ. Αλλιώς ήμουν μαθημένος στην Κλαρέτσα. Εκεί είχα τις ερωτιάρες, τις κυράδες και τα μεγάλα λαθρεμπόρια. Εδώ, μωρά, αδερφέ μου, άλλο χνότο δεν σου έρχεται στη μύτη παρά φουσκή και προβατήλα. Για μας οι μπάζες, Βαλαχά. Για μας και η ανέχεια. Λέγε, τι νέα φέρνεις? Το λαθρέο κατεβαίνει από τον ποινίο.
κυκλοφορεί ελεύθερα με τις βάρκες των ψαράδων στην παραλία του Θερμαϊκού. Μήτε χωροφυλάκι, μήτε τελώνιδες. Κι ως εδώ καλά. Από εδώ αρχίζει το κακό. Η Λάρισα Βαλαχά είναι μπλοκαρισμένη. Ναι. Υπάρχει ο περατέρης του ποταμού και ο σταθμάρχης των Τεμπών. Είναι και ο αρχιτελώνης του Τσάγερζη. Ο προϊσταμανός μου. Λένε πως είναι άνθρωποι τίμοι. Εγώ όμως που ξέρω να ξεχωρίζω τα κουμάσια από τους καλούς, σου λέω πως ψάχνουν λαθρέα για να πάρουν μερτικό. Και τέτοια χάρη δεν τους κάνω. Τότε να βρεθεί τρόπος. Να το βρούμε, ρε. Πώς είναι τα πράγματα. Οι Ευρείες αυγάτησαν, οι Χριστιανοί ακρίβαιναν, οι Τούρκισσες έτσι και έτσι. Πες τα μ' απλά, ρε Μίχο. Μεσολογγίτης είμαι και δεν καταλαβαίνω. Ο καφές περίσσιος. Η ζάχαρη ακρίβινε και τα καπνά μέση τιμή. Η Σαλονίκη είναι χρυσότοπος μια φορά. Εντάξει. Θα σκεφτώ και θα σου πω αύριο τι θα φέρουμε. Πάντως τα φορτία μας θα ξεπερνούν κάθε φορά τον τόνο. Στην υγειά μας, Μίχο. Τι χάζεψες, ρε. Σε τρομάζει που μιλάω για τόνο. Σκάσε, γυναίκα. Να σκάσεις εσύ, γιατί το δίκιο είναι με το μέρος μου. Γυναίκα, σκάσε και άσε με να φάμε. Μια σταυρώνεις βραδιάτικα. Ήρθε ένας ψιριάρης ζητιάνος στο χωριό και παλάβωσες. Ακούσε εκεί να βγάζεις φανάρια νυχτιάτικα έξω από το σπίτι. Ρε γυναίκα, σκάσε σου, λέω. Εγώ είμαι αφέντης στο σπίτι και εγώ ορίζω. Εσύ ορίζεις. Αλλά να ανοίγεις τα στραβά σου και να μην πέφσε κακό το πιες. Εγώ πάω να κόψω από το σπίτι μου τα θηλυκά και εσύ με τις κουτουράδες σου πάνω μου φέρεις κι άλλα. Εντάξει, εντάξει. Έχεις το δίκιο με το μέρος σου. Σταμάτα τώρα. Τεναγιό δεν είσαι άξιος να φέρεις σε τούτο εδώ το σπιτικό. Πας και νόμιζες, μωρέ Θεότρο, λοιπόν, θες εσύ περισσότερο από μένα ένα γιο. Ε! Μια ζωή τώρα να σονειρεύουμε ένα παλικαρά. Πιο δυνατό από όλους μας. Που να μπορεί να φτύνει τον Τούρκο κατάμουτρα. Και όλους τους αφεντάδες του σκηνού και του παλουκιού. Πόσες φορές δεν έφερα βόλτα αυτά τα στέρφα σιταροχώραφα. Με την ελπίδα πως κάποτε θα γίνουν πιο γόνιμα και πιο καρπυρά. Από έναν άλλο μαγούλα. Πιο προκομμένο και πιο παιδιμένο και από την ίδια τη φύτρα. Όμως αυτά που θέλει η μοίρα είναι και του Θεού θελήματα. Κορίτσι θέλει εκείνος. Κορίτσι θα μεγαλώσουμε κι εμείς. Από τότε που σε στεφανώθηκα όλο τα ίδια και τα ίδια λες. Και θέλημα Θεού αν είναι να γενοβολώ θηλυκά, τούτο το θέλημα πρέπει να σταματήσει, τ' ακούς! Το που κουβαλώ και τρέφω μέσα μου, το θέλω αγόρι. Ας μας ακούσει ο Θεός. Ο Θεός μας ακούει. Όμως και εμείς θα κρατήσουμε τα μπόσικα. Και ποια είναι τα μπόσικα, ρε γυναίκα? Όταν μπαίνεις στο σπίτι, θα πατάς το κατόφλι με το δεξί ποδάρι. Και φως δεν θα μεταβγάζεις έξω από την πόρτα σαν βασιλεύσει ο ήλιος. Όσο γι' αυτό το κουρελί που μου μάζεψε στον Αχερώνα, να το στείλεις ταχιά από εκεί που ήρθε. Καλά. Θα γίνουν όλα κατά πώς θες εσύ. Πάω να ρίξω μια ματιά στα ζωντανά τώρα. Και κύριε, διώξε το θηλυκό και άντρεψε το καρπό μέσα μου. Κόρη μου, αποτρελάθηκες. Από τότες που γκαστρώθηκες, άλλη έγνοια δεν έχεις από το να σκαρώνεις λογιό-λογιό σοφίες για τη γένα σου. Θέλω να προλάβω το κακό που έρχεται. Φτύσε! Και που ξέρεις τι είναι αυτό που έρχεται, φτύσε! Θα μας καταραστεί ο Θεός. Κακό λες, μωρή λολή, το κορίτσι. Βαρέθηκα, μάνα μου. Σαν ευαρέθηκες, σταμάτα να γενοβολάς. Θέλω ένα γιο. Τότε νες μάθε πως με τα μάγια δεν έρχονται οι γη. Τότε νες πως. Με του Θεού τη θέληση. Τέτοιο φαγί και τέτοιο πιωτήρε σε κάτοικο είχα να κάνω από τότε που κορόιδεψα εκείνο το τσιφλικά στα μπελάκια. Θυμάσαι. Έχω μυαλό τώρα να θυμούμαι εγώ αφεντικό. Εδώ με κόφτει ο πόνος. Και δεν λες να πλώσεις το χέρι σου επάνω μου. Δηλαδή τι θες να κάνω. Να σε ταΐσω. Έλα και γλύψε. Έχουν μείνει του κόσμου τα αποφάγια. Δεν μπορώ να κουνηθώ από τον τόπο μου, σου λέω. Άκου τότε. Μια φορά που ζετιάνευα κατά του βορρά,
βρέθηκα μέσα σε ένα αρχοντικό με τα ούλα του. Εκεί που λέει... Ακούστε! Σ' ακούω. Άκου λοιπόν. Κάτι που άκουσα στον καφενέ, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, βρήκα τον άνθρωπο που έπρεπε να τριγήσω. Αυτός ήταν από εκείνους που το καραμάρι στο χέρι του έτρεχε πιο γρήγορα από ό,τι έτρεχε η γλώσσα στο στόμα του. Το δεν κατάφερα κι αυτόν. Και το παρά το επήρα και το φαγί του έφαγα. Εκείνο όμως που δε χώνεψε ο νους μου, ρε Μουτζούρη, ήταν που μια μέρα, δεν ξέρω πώς, μου είπε ότι η γης είναι στρόγγυλη σαν καλογερωμένο καρπούζι και ότι εμείς ζάμε και πεθαίνουμε πάνω σε αυτό. Το πιστεύεις αυτό, ρε Μουτζούρη? Ακού, λέει, να ανοιγεί σαν καρπούζι. Ξέρω κι εγώ, αφεντικό. Το εσκέφτηκα το πράγμα, το εσυλλογίστηκα και το βρήκα. Άμα η γης είναι στρόγγυλη, πώς μπορούμε εμείς και περπατάμε πάνω της? Θα πέφταμε και θα τσακιζόμαστε. Όταν το πρώτο άκουσα, το πίστεψα. Λοιπόν, Μουτζούρη, αυτός είναι ο πρώτος άνθρωπος που με κορόιδεψε στη γη. Για λίγο όμως. Ακού, λέει ο Μπαγαπώντης, η γης είναι στρόγγυλη. Ρε, τι έχουμε να ακούσουμε ακόμα σε αυτόν τον κουτόκοσμο? Καλημέρα, χωριακή! Πού έχεις μόνο την έγκυο και κοντεύεις να τσακιστείς? Πού την έχω? Πουθενά δεν την έχω. Αλλά να, βρέθηκε μπροστά μου αυτό το κοτρόνι και σκόνταψα. Έλα, Χριστέ και Παναγία μου! Μυστήριο πράγματα θηλυκά! Μα το Χριστό μυστήριο πράγμα! Άντε, άντε περπάτα και έγινε τα στραβά σου, μη σου καμιά κουβέντα. Καλά, ντε, περπατάω. Μη με αποπέρνεις τώρα. Τα σου βρε, γιατί θα στα φάει τούτος εδώ ο κάμπος και δεν θα έχεις να συλλογίζεσαι τίποτε ύστερα. Τίποτε. Γεια. Τι έχουμε, ρε? Τι να έχουμε, τα ίδια. Πόσο χρονών είσαι, ρε? Καβάλισα τα 20. Και τα έχεις και μαραίνονται, μωρέ κορόιδα, αυτά τα νιάτα σε νυχτερέμι. Και τι θες να κάνω? Τι να κάνεις, ζωτόβολο, παιδί πράγμα που στύβεις την πέτα και τις βγάζεις ζουμί. Να φύγεις, ρε. Μα θες, δεν είμαστε ούλοι σαν και του λόγου σου. Δηλαδή, πώς είμαι εγώ? Ξέρω εγώ. Να. Είσαι λίγο περίεργος. Περίεργοι είστε εσείς, δε καρακούνιδες.
Και τώρα διασύπου τη γωνιά γιατί θέλω να σκεφτώ. Και η θωριά μου στέκει επόδιο. Αν μάνα τούτο που θα γεννήσω δεν είναι σερνικό, θα σκοτωθώ. Σώπα τη γατέρα. Ξαματιστή κακό είδες από τα θηλυκά και βαρυγκό μας. Δεν περικαλάς να έρθει με το καλό κι ας είναι ό,τι είναι. Και για τα θηλυκά, ο Θεός έχει την έγνοια του. Ο Θεός έχει την έγνοια του, μα εγώ θα το μεγαλώσω. Ύστερα, σαν είναι κορίτσι και μεγαλώσει, μέχρι να το παντρέψω, γύρευε τι φαρμάκια θα πιω. Μα το Θεό, μάνα, αν και τούτη τη φορά γεννήσω κορίτσι, θα σπάσω το κεφάλι του μαγουλά. Μόρια, λολάθηκες. Γιατί σου φταίει ο άντρας σου. Δεν ξέρω. Κάποιος όμως πρέπει να έχει τα φτεξίματα από τις δυο μας. Καλημέρα, κυράδες. Καλημέρα, παπά. Καλημέρα, παπά. Λέμε να έρθουμε το απόγευμα να διαβάσεις λίγο την Κρουστάλλο μας, μπας και γεννήσεις ερνικό. Να έρθετε. Το διάβασμα κάνει πάντα καλό στη γέννα. Και με ελπωμένη που διαβαζόταν τακτικά, γέννησε σερνικό. Λες να γεννήσω κι εγώ σερνικό. Πού να το ξέρω, κόρη μου. Πάντως το διάβασμα κάνει καλό. Καλημέρα, παπά. Καλημέρα, μαγούλα. Τι βγήκατε, μωρή, πρωί-πρωί έξω. Και εσύ, μωρή, Κριστάρου, με την κοιλιά στο στόμα, τι πλήση είναι αυτή που μου στρώσες. Και ποιος θα σε καθαρίσει, μαγούλα. Συρτά μέσα, μη με απορρίξεις, κυνηγιός, γιατί δεν σε σκοτώσω, φουκαριάρα. Ψήσε έναν καφέ, μαγούλα. Οι γυναίκες είναι πάντα γυναίκες. Αποστάσω. Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Ολόκληρη τη νύχτα δεν έχω κλείσει μάτια από τον πόνο. Είσαι στα καλά σου, ρε σακάτικο. Εδώ ήρθαμε για δουλειά. Αν δεν σε δει ο κόσμος να σφαδάει από τον πόνο, πώς θα μας λυπηθεί και θα μας δώσει τα ηλαϊ του. Σε παρακαλώ, αφέντη. Δεν με βλέπεις που τρέμω ολόκληρος. Ευσύνη θέρμη. Και ώρες ώρες χάνω το φως μου. Αυτό είναι, ρε. Ένα και να είσαι για ζητιανιά. Θα πήξουμε σήμερα στον παρά. Περπάτα και μην ξαναμιλείς άλλο γιατί θα μας πάρουν χαμπάρι. Και κάει και σακάτικο! Έλεος, Χριστιανοί! Βοηθήστε τους φτωχούς! Ο πατοδύναμος να σας συγχωρά!